δεδομένο πως υπάρχουν πολλά χαμόγελα στον ΠΑΟΚ με την εμφάνιση και τον γκολ του Τζόλι, ο οποίος έχει ξεκινήσει το παιδί μια ονειρεμένη σεζόν. Βλέπουμε και τα στατιστικά του. Έχει 13 συμμετοχές και 4 γκολ με τον ΠΑΟΚ, 2 συμμετοχές και ένα γκολ με την Εθνική. Είναι σε ηλικία 18 ετών, γεννηθής 30 Ιανουαρίου του 2002. Σημαίνει σε 2 χρόνια, 2,5, θα ολοκληρωθεί η σωματική του ανάπλαση. Ναι. Μπορεί να είναι πιο δυνατός, γιατί είναι γερό παιδί, καλό σωματότυπο και μπορεί να βελτιώσει κάποιες μικρές ατέλειες που έχει στην κλειστή τρίπλα, ήδη τις δουλεύει. Ξέρει ότι άμα βρεθεί σε ανοιχτό χώρο είναι οδοστρωτήρας, μπαίνει πάνω στον στόπερ ή στον μπακ με δύναμη και του φεύγει καλά πόδια, κάνει καλή ζωή, δεν μιλάει, περιμένει, δεν είναι γενιά αυτή των παιχτών δεκαετία 90 και πιο αργά, ίσως και πιο νωρίς ακόμα περισσότερο, κάναμε 3 γκολ, πήγαμε με τη χορεύτρια, μας ρούφηξε τον προστάτη, καθαρίσαμε. Πιο ξύπνοι είναι σήμερα οι ποδοσφαιριστές, πιο ξύπνοι είναι τα νέα τα παιδιά. Ούτε εύκολα τους παίρνεις, είμαι φίλος σου, να κάνουμε ένα μαγαζί, να κάνουμε ένα ράνουμε. Δεν είναι πια οι ποδοσφαιριστές, οι βλάκες, οι οποίοι χάσαν τα λεφτά τους στα καζίνο, σε κακές επενδύσεις, σε ποτά και σε κακή ζωή. Είναι πιο επαγγελματίες και ο Τζόλης ανήκει σε αυτή τη γενιά και εγώ τα χαίρομαι αυτά τα παιδιά περισσότερο. Ναι, και... Ούτε θα πας 45 χρονών και να πούνε είμαι πεινασμένος πρόεδρε, πάρε με προπονητή, τεχνικό σύμβουλο, βρωμάν τα χνότα μου. Είμαι ξύπια τα παιδιά σήμερα. Ακριβώς, και είπαμε και ότι αν συνεχίσει έτσι, εγώ τόλμησα να κάνω μια πρόγνωση ότι θα πουληθεί από τον ΠΑΟΚ στα επίπεδα που πουλάει τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός. Έτσι. Σωστή η παρατήρησή σου, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ταλαιπωρηθεί. ΑΚΠΟΜ που είχε πολλά προσόντα. Ο Ζαμπά που το μυαλό του έχει σαμπρέλα περισσότερο αέρα από το κεφάλι του Ζαμπά. Ο Πέλκας όταν έπρεπε να πουληθεί στα 8 εκατομμύρια δεν τον κρατήσανε. Πασχαλάκης που ήταν να πουληθεί τον κρατήσανε. Τώρα ο Τζόλης, το Λιμιός ας πούμε πουλήθηκε λίγο. Ο Τζόλης είναι ευκαιρία όπως είπες να κάνει αυτό το πράγμα που κάνει ο Ολυμπιακός εδώ και πολλά χρόνια πολύ καλά. Τώρα. Πολύ καλά.